Ξαναγυρίζουμε στην πολιτική και καλοδεχόμαστε τον πρόεδρο που σήμερα μου είναι και χωρίς σακάκι. Άναψε στη διαδρομή, είναι ακόμη ζεστές μέρες αυτό το λίγο καθυστερημένο καλοκαίρι. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που σήμερα βρίσκεται στην Λάρισα για τις εκδηλώσεις στην Ελασσόνα. Τι γίνεται, τι σας φέρανε εκεί, το νερό, εντάξει, μια χαρά. Το νερό μου φέρανε, ναι. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Καλώς σας ήβραμε. Τι έγινε σήμερα εκεί, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με κόσμο, τι σας έλεγε ο κόσμος, αφήστε τι σας λέγανε οι άρχοντες της περιοχής. Στην Ελασσόνα τι σας έλεγε ο κόσμος, πείτε μας. Ο κόσμος φοβάται για το μέλλον. Φοβάται για την οικονομία, για τα σπίτια του. Φοβάται τις κατασχέσεις. Mm-hmm. Ρωτάει αν η κυβέρνηση θα μείνει, ναι, ή αν γίνουν εκλογές. Αυτά είναι τα κυρίαρχα. Εσείς το ερώτημα που σας απίθυναν αν γίνουν εκλογές, τους είχατε απάντηση? Εγώ υποψιάζομαι λίγο τις εκλογές. Για πότε τις βάζετε? Από το μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Γενάρη το αργότερο. Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε έναν ευνηδιασμό, γιατί βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα κόμματα. Ο φίλος σας ο Μητσοτάκης περιοδεύει στην Ελλάδα, τα κλιμάκια των στελεχών του βγαίνουν σε διάφορες περιοχές. Κινητικότητα βλέπουμε και στο δικό σας χώρο, στα κόμματα της αριστεράς που είναι αρκετά. Όλο αυτό να μας προετοιμάζει συνεπώς, λέτε, και για ενδεχόμενο ευνηδιασμού. Δεν λέμε ότι είναι και σίγουρο. Ο Τσίπρας έχει τρία πράγματα να διαλέξει. Δηλαδή, το πρώτο είναι να μείνει, να τραβήξει το Γολγοθά του και όπου τον βγάλει. Ναι. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσει την πρόταση τη δική μου, που είναι η οικουμενική κυβέρνηση, να κάνει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, εννοώ. Μισό λεπτό, να σταθούμε και λίγο σε αυτό. Πριν ναι, πάμε και στο τρίτο, να γίνουν εκλογές. Είπατε ότι του είπατε του Τσίπρα ότι είσαι βλάκας αν δεν κάνεις τώρα εκλογές. Γιατί του το είπατε αυτό, για να διασώσει ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο όσο περνά ο καιρός εξανεμίζεται? Όχι, γιατί μέσω των εκλογών μπορεί να διώξει και τα βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακόμη μέσα του βαρύδια. Ποιους θεωρείτε βαρύδια, όχι ονομαστικά? Που δεν πιστεύουν στο ευρώ. Α, έχει ακόμη, λέτε, τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Που δεν πήγαν ούτε με την Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον Λαφαζάνη. Ναι, και μείνανε για λόγους κεροσκοπισμού μέσα για να βγουν βουλευτές, αλλά στην Ευρώπη δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Συγγνώμη να πω κάτι που αφορά στους τηλεθεατές, μια και είπα Λαφαζάνη, την Τρίτη θα είναι μαζί μας ο Λαφαζάνης. Τώρα, ο Τσίπρας όμως ξέρει ότι με τα σημερινά δεδομένα τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για εκείνον να πάει σε εκλογές. Δύσκολα θα χτυπήσει. Για να τις χάσει πάει. Δύσκολα θα χτυπήσει. Μα πάει για να τις χάσει, απλά να κρατήσει ένα 22% από ό,τι ξέρω θέλει. Άρα του λέτε και αυτό που σας ρώτησα πριν, ότι όσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο των εκλογών, τόσο θα συρρυκνώνεται η δύναμή του. Ναι, μάλιστα. Αυτό το ξέρει, δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Τώρα, στην δεύτερη προοπτική, αυτή στην οποία επιμένετε εσείς και λέτε ότι δεν επιμένω για να γίνω εγώ υπουργός ή τα στελέχη μου υπουργοί, για να πάμε με μια ομόνοια στη διάσωση του τόπου, είναι κάτι που ακόμη και αν το υιοθετήσει ο Τσίπρας, εκεί η Νέα Δημοκρατία λέει ένα απόλυτο όχι, άρα έχει νόημα να το συζητούμε. Έχει νόημα να το συζητούμε, διότι ο Μητσοτάκης, επειδή έχει πετύχει την ενισχυμένη, έχει πετύχει το 50 έδρες μπόνους με την ψήφο της γεννηματά, αυτό του δίνει φτερά ακόμη να επιμένει σε εκλογές και σε ότι θα πάρει 145 έδρες. Ναι. Ενώ αν είχε περάσει η απλή, θα έπαιρνε 105. Ναι, πάντως επιμένει, αυτό λέω, οπότε αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επιμένει γιατί έχει τον πόνους των 50 εδρών και σου λέει να καταρρεύσει ο Τσίπρας, να έρθω εγώ. Ναι. Έχει λοιπόν τον πόνους, με τον αέρα του πόνους
με τον αέρα της ενισχυμένης επιμένει ο Μητσοτάκης. Ο Λεβέντης... Δεν δίνει χέρι στήριξη σε μια μεγαλύτερη κυβέρνηση. Το σωστό, όπως ζητούν και οι ομογενείς μας και όλοι, να γίνει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λεβέντης, αν γίνουν τώρα ευνηδιαστικές εκλογές, θα βγει ενισχυμένος ή θα έχει τη μοίρα των μικρών κομμάτων που λόγω της πόλωσης, που πάντα αυτές οι κρίσιμες εκλογές δημιουργούν, θα συνθλιβεί και εκείνος. Δεν λέω να μην είστε στη Βουλή, αλλά να μην επιτύχετε αυτό που θέλετε, που είναι η διεύρυνση της δύναμής σας. Εμείς το τελευταίο δίμηνο δεχθήκαμε μία επίθεση εκ δεξιών, ότι δήθεν πάμε με τον Τσίπρα. Και χθες ήμουνα στην Κόρινθο με κάποιον δεξιό, να μην πω ποιον, μεγάλο τέλεχος, και μου λέει πόσους υπουργούς θα σας δώσει ο Τσίπρας. Θα γίνει, μου λέει, ανασχηματισμός. Λέω, και να γίνει ανασχηματισμός δεν έχει μπάγκο. Τι θα βάλει, θα βάλει το Χριστοδουλάκι, θα βάλει το Χρυσογοίδη, θα βάλει τον άλλο το Γκουβέλη. Ναι. Και τη Διαμαντοπούλου. Αυτός είναι ο μπάγκος. Να βάλει δηλαδή το περιβάλλον Σιμίτη. Με ποιον με το, προσφέρονται δήμα, άλλοι, με το Δήμα τα συζητούσατε αυτά στην Κόρινθο? Όχι, ήταν ένας εξ όλων ο Δήμας. Θα σας πω και για το Δήμα. Ναι. Λοιπόν, μιλούσα με αυτόν το δεξιό που με ρώταγε πόσα υπουργεία μου δίνει. Και του λέω πώς είσαι σίγουρος ότι μπαίνω, αφού εγώ ισχυρίστηκα και λέω ότι επουδενή. Ναι, δεν θα πάει ένωση όμως κεντρών με κανέναν. Εκεί όμως, με το ΣΥΡΙΖΑ με κανέναν. Εκεί όμως που γκρίνιαζε για αυτή την προοπτική της δικής σας εισόδου στην κυβέρνηση ο Καμένος, βγήκε, άνοιξε τα χέρια του, την αγκαλιά του και σας χαρακτήρισε καλοδεχούμενο. Και αυτό δεν ξέρω αν ήταν καλό ή αν ήταν προβοκάτσια. Ήταν εκ του πονηρού, λέτε. Γιατί ξέρει και ο κύριος Καμένος, ξέρει και ο Τσίπρας, ξέρουν οι πάντες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Καμένο δεν ξέρω, αλλά δεν τα συζητάει με τον Τσίπρα, δεν είναι συνεταίροι. Ξέρει ότι εγώ δεν προτίθεμαι. Άρα αυτή η δημόσια πρόσκληση, αφού ξέρει ότι αν ήθελα να μπω θα έμπαινα από πέρυσι. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ μιας οικουμενικής κυβέρνησης και όχι υπέρ μιας κατάστασης τέτοιας 153 που οι μισοί να λένε τους άλλους μισούς προδότες και ούτε επενδύσεις να έρχονται, ούτε η χώρα να βγαίνει από την κρίση. Έχω δώσει το στίγμα μου ότι ζητώ οικουμενική κυβέρνηση. Άρα το να βγαίνει ο Καμένος και να λέει σε θέλουμε Λεβέντη στην κυβέρνηση, δεν ξέρω, είναι ευχάριστη πρόσκληση ή μήπως είναι και προβοκάτσια. Λέω, με συγχωρείτε, αφού γνωρίζει ότι αντιτίθεμαι. Αν ήθελα εγώ να μπω στην κυβέρνηση, περίμενα τον Καμένο. Εγώ έχω προσωπική σχέση με τον Τσίπρα, μετά την απλή αναλογική. Υπάρχει μια φιλία, αλλά μόνο μια φιλία, μέχρι εκεί. Γιατί η απλή αναλογική ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Αν ήθελα να μπω στην κυβέρνηση, δεν θα περίμενα τον Καμένο. Δεν θέλατε κανένα να μεσολαβήσει για συνοικέσιο, λέτε. Θα το κάνατε μόνος. Ναι, συνοικέσιο μεταξύ ανθρώπων που θα μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν γάμο αν θέλανε. Να σας πω τώρα, ένα από τα στελέχη σας, και ξέρω ότι του είχατε φερθεί και έτσι με πολύ αγάπη, ο Γιάννης ο Καλιάνος, έφυγε λέγοντας πως έφυγε γιατί έβλεπε αυτό το διαρκές φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μαθαίνουμε χθες ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία, όπως το είχατε εσείς από τότε πει. Είχατε κάτι υπόψη σας? Απεδείχθη ότι δεν πάω εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είχε προσυμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και με συκοφαντούσε εμένα ότι πάω με το ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβατε. Εγώ σας είπα εδώ και 2 μήνες, γιατί η ερώτηση είναι πώς θα πάει η Ένωση Κεντρών. Αυτή ήταν η αρχική σας ερώτηση. Δέχομαι κύμα λάσπης και συκοφάντησης από μία μερίδα του πολιτικού κόσμου ότι δήθεν έχω κάνει συμφωνία με τον Τσίπρα. Ναι. Δηλώνω στον ελληνικό λαό ότι η Ένωση Κεντρών δέχεται αυτή τη λάσπη, γιατί δεν συντάχθηκα όπως συντάχθηκε η γεννηματά με τον Μητσοτάκη.
Εγώ δεν συντάσσομαι, γιατί εγώ δεν θέλω να πέσει ο Τσίπρας να έρθει ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να πέσουν και οι δύο για να έρθει μια κυβέρνηση σοβαρή, υπεύθυνη. Αυτό θέλω. Δεν θέλω να πηγαίνουμε από τον Άννα στον Καϊάφα. Και επειδή δεν αρέσει του Μητσοτάκη να υπάρχει κεντρό κόμμα, προσπαθεί να με λασπολογήσει για να με εξοντώσει. Καταλάβατε. Εγώ θα αποδείξω ότι όλα αυτά είναι λάσπη, θα το καταλάβει και ο λαός, γιατί δεν θα πάω με κανέναν, και πιστεύω θα εισπράξω από τον ελληνικό λαό το αντίτιμο της ειλικρίνειας και της εντιμότητας που επιδεικνύω. Ναι, γιατί όταν ένα τον κατηγορούν. Μισό λεπτό, ναι. Επειδή εσείς είστε παλιά καραβάνα με μεγάλη εμπειρία. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε ότι και αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε μια φιλία σε ανθρώπινο επίπεδο και τίποτα παραπάνω, ότι δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις, μπορεί στον ψηφοφόρο σας ή στον συμπαθούντα να λειτουργήσει, αγαπητέ, ανάποδα. Δηλαδή, αγαπητέ κύριε Σωτήρη, όχι γιατί αντιπαθούν. Αγαπητέ κύριε Σωτήρη, εγώ για την απλή αναλογική εδώ και 40 χρόνια πάλευα μόνος μου. Κανένας άλλος. Όλοι οι υπηρέτες του δικοματισμού με την ενισχυμένη. Παρουσιάστηκε ο Τσίπρας πριν 3-4 μήνες και λέει θέλω και εγώ απλή αναλογική. Εγώ αυτό βγήκα και το επένεσα δημόσια. Αλλά ως εκεί, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώ απόλυτα. Mm. Εγώ είμαι υπέρ του να κόψουμε διπλές, τριπλές συντάξεις. Είμαι υπέρ του να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων. Είμαι υπέρ του να διώξουμε τους αργόμισθους από το δημόσιο. Είμαι υπέρ της αφαίρεσης των παθογενειών και όχι υπέρ του να κόβουμε συντάξεις από τον κοσμάκι ή να βάζουμε φόρους στα νησιά ή στο κρασί ή να τρώμε τα λεφτά των μικρομολογιούχων όπως κάνει ο Τσίπρας. Παρουσιάστηκε πράγματι μια φιλία, είχα υποχρέωση να το κάνω αυτό αφού το αισθάνθηκα, αφού και άλλος ένας πλην της Ένωσης Κεντρών θέλησε να κάνει την απλή αναλογική, τον επένεσα δημοσίως. Γιατί μέχρι τώρα όλοι θέλανε τα μπόνους για να κλέβουν βουλευτές από τα μικρότερα κόμματα. Το επένεσα δημόσια. Αλλά ούτε φλερτ υπήρξε, τίποτα δεν υπήρξε. Λέω. Υπήρξαν 2-3 συναντήσεις στις οποίες του είπα του ίδιου του Τσίπρα ότι ακολουθείς τελείως στραβό δρόμο και θα καταρρεύσεις. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν. Και ο Μητσοτάκης, ενώ είχαμε ραντεβού την ημέρα που πήρε τον Γκαλιάνο, ναι, είχα ραντεβού εγώ με τον Μητσοτάκη. Είχαμε συμφωνήσει ραντεβού και πήρα στο γραφείο του, στην ιδιαιτέρα του, στο προσωπικό του κινητό πήρα και το σηκώνει μια γυναίκα και μου λέει έχουμε γιορτή, είναι τα 42 χρόνια γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να γίνει η συνάντηση. Και αντί να γίνει η συνάντηση που είχαμε προγραμματίσει με τον κύριο Μητσοτάκη, δέχθηκε τον αποστατήσαντα από το κόμμα μας. Δηλαδή, παρουσιάζεται ο κύριος Μητσοτάκης να νομίζει ότι θα διευρύνει το κόμμα του, παίρνοντας αποστάτες από τα άλλα κόμματα. Γιατί ο κύριος Καλιάνος τι ήρθε. Ήρθε στο κόμμα ότι δήθεν πιστεύει στο κέντρο και τώρα μου λέει μεταρρυθμιστεί το Μητσοτάκη. Άρα χρησιμοποίησε την Ένωση Κεντρών να γίνει γνωστός και τώρα τον παίρνει ο Μητσοτάκης. Θα τιμωρηθεί ο Μητσοτάκης από τον ελληνικό λαό που αποδέχεται αποστάτες τέτοιους. Θα τιμωρηθεί, θα το δείτε. Θα έρθει η ώρα που σιγά σιγά θα ξεσκευαστεί όλη η σκευωρία. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, τελικά ο, ναι, Καλιάνος έφυγε ή τον διώξατε? Ο Καλιάνος, ενώ ήμασταν μια χαρά επί 10 μήνες, τον τελευταίο μήνα άρχισε να είναι σκεπτικός. Εγώ δεν τον παρακολουθούσα, μου το είπαν τα παιδιά ότι επί 20 μέρες ήταν σκεπτικός, κάτι του συνέβαινε. Είχε έρθει σε συμφωνία με αυτόν τον Θεοδωρικάκο, δεν ξέρω με ποιους. Είχε έρθει σε συμφωνία. Και δεν ήξερε, λόγω του ότι του είχα φερθεί πάρα πολύ καλά, πώς να το παρουσιάσει. Δεν πίστευε στο κόμμα μας, ήταν νεαρός, ήταν στη ΔΑΚΕ, στη ΔΑΣΠ, πώς λέγεται. Σαν φοιτητής. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, μετά τα γράψαν οι εφημερίδες. Λοιπόν, Άραστε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεξιός. Και καλώς έφυγε, αλλά κακώς είχε έρθει σε ένα κόμμα τίμιο και καθαρό που παλεύει κατά του δικοματισμού. Σας κακώς είχε έρθει. Μας λέτε... Αφού ήταν δεξιός, είχε έρθει μόνο και μόνο γιατί τότε τα Γκάλοπ μας δίνανε ένα 3,5-4% και σου λέει μπορεί να βγω βουλευτής.
Ενώ αν πάω στη Νέα Δημοκρατία, πού να, και τώρα στη Νέα Δημοκρατία ελπίζει να βγει, αν ελπίζει να βγει, είναι αφελής. Μας λέτε ότι σας χρησιμοποίησε ουσιαστικά. Βέβαια. Και έκανε και ένα άλλο κακό. Έβγαινε στις τηλεοράσεις και αντί να βάζει το σήμα της Ένωσης Κεντρών και την ανακοίνωση, έβαζε το πρόσωπό του. Α, ότι, αυτό τη δήλωση... δεν είναι τίμια πράξη. Μισό λεπτό όμως, αν αυτό το έκανε, το έκανε καιρό πριν. Εσείς τώρα... Το έκανε καιρό. Του είχα κάνει τρεις φορές συστάσεις. Του λέω, οι βουλευτές έρχονται και μου λένε ότι αντί ανακοινώσεων του κόμματος κάνεις αυτοπροβολή. Βάζε, του λέω, το σήμα, βάζε το σήμα για να διαψεύσεις ότι κάνεις αυτοπροβολή και να δείξεις συμμόρφωση προς τις αρχές του κόμματος. Το έκανε 2-3 μέρες, έβαζε το σήμα και επανέφερε το πρόσωπό του. Μάλιστα. Άρα φαινόταν σαν να είναι προσωπική δήλωση του Καλιάνου. Ήτανε προδιαγεγραμμένη αποστασία. Μάλιστα. Κύριε Σωτήρη. Δεν είναι καλό παιδί δηλαδή ο Καλιάνος, μας λέτε ότι φέρθηκε άτιμα. Ακούστε, και ο Μητσοτάκης όταν έφυγε από τον Γεώργιο Παπανδρέου και έριξε την κυβέρνηση και έκανε αποστασία, κανείς δεν είπε ότι είναι κακός άνθρωπος. Είναι στον άνθρωπο να φεύγει από ένα κόμμα που τον τιμά. Μάλιστα. Και να πηγαίνει σε ένα άλλο. Μάλιστα. Καταρχάς δεν έπρεπε, λοιπόν, να έχει έρθει, λέω, άμα δεν είναι κεντρός και είναι δεξιός. Και απεδείχθη μετά, έμαθα ότι ήταν στη ΔΑΣΠ σαν φοιτητής. Μάλιστα. Και λοιπόν, αφού πάμε να... ισχυρίστηκε και κάτι άλλο. Ότι εγώ θα πάω με τον Τσίπρα. Δεν πρόκειται να πάω. Εκείνος πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν... πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες και θα τις δούμε για πρώτη φορά μαζί από τις επαφές που εγώ δεν βλέπω είχατε... βέβαια εδώ που είμαι. Θα τις δείτε με καθυστέρηση. Α, γιατί στο monitor δεν έχουμε... Δεν έχουν βάλει monitor να βλέπω. Ξέρετε γιατί δεν το βάζουν το monitor. Διότι φαίνεται να έχω τελειώσει εγώ, αλλά στην οθόνη φαίνεται ακόμη να μιλάω. Έχει γιατί διαφορά έχει καθυστέρηση. Χρόνου. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε... εδώ τον πρόεδρο, εδώ πρέπει να είστε στο σημείο 0, έτσι, στην θέση των διδήμων πύργων που κατέρευσαν μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Εδώ σας βλέπουμε με πολύ... στην Αμερική. Ναι, εδώ σας βλέπουμε με πολύ κόσμο. Βλέπω και πίσω σας και τον γιο σας και τον Γιώργο, ναι, τον Κατσιαντώνη, που κάνατε κάποιες συναντήσεις προφανώς με ομογενείς, με τον Αρχιεπίσκοπο εδώ Αμερικής. Πώς είναι ο Αρχιεπίσκοπος, για να σταθούμε λίγο στην προηγούμενη φωτογραφία. Είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Είναι άνθρωπος πολύ Έλληνας και όταν άκουσε την προσπάθεια που κάνω για να αλλάξουν τα Σκόπια όνομα, γιατί έκανα μεγάλη προσπάθεια στην Αμερική για να αλλάξουν τα Σκόπια όνομα, να πιεστούν να αλλάξουν όνομα με ανταλλάγματα. Μάλιστα. Του άρεσε πάρα πολύ του Αρχιεπίσκοπου. Και επίσης κάτι που ίσως δεν το βλέπετε στις φωτογραφίες, ναι, δεν ξέρω. Είχα στενοχωρήθηκα που είδα τον πρόεδρο της Κύπρου, αυτόν τον... γιατί, τον Αναστασιάδη. Γιατί στενοχωρηθήκατε. Ναι. Θα σας πω, γιατί μιλήσαμε λίγο και μου είπε, ναι, πάμε καλά συνομιλίες. Ναι. Του λέω, έχετε φροντίσει τα στρατεύματα κατοχής να φύγουν από την Κύπρο και να φύγουν και οι έπικοι. Εκείνη την ώρα γύρισε και μου είπε, λέει, οι Τούρκοι, ξέρετε, λέω, ακούστε, μη βάλετε την υπογραφή σας, κύριε Πρόεδρε, αν, του λέω, δεν είναι να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής των Τούρκων από την Κύπρο και οι έπικοι που απεστάλησαν για να δείξει η Τουρκία ότι η Κύπρος είναι δική της, μη βάλετε την υπογραφή σας. Καλύτερα να διατηρείτε η εκκρεμότητα παρά να νομιμοποιήσετε τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και γύρισε και με κοίταξε με μεγάλο παράπονο και φοβάμαι ότι ετοιμαζόταν μειοδοσία. Εγώ του είπα, δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Ετοιμαζόταν ή ετοιμάζεται. Μπορεί. Μπορεί και το λέω εδώ στη Θεσσαλία, γιατί ξέρω τι δημοκρατικός κόσμος υπάρχει και πόσο αγαπάει την Ένωση Κεντρών ο κόσμος, ότι οσφραίνομαι μειοδοσία στο θέμα της Κύπρου. Εσείς... γι' αυτό μας κουβαλήσαν τα οστά εχθές ο Καμένος και οι άλλοι, μας κουβαλήσαν τα οστά ότι δήθεν τιμούμε τους αγωνιστές, αλλά το ζήτημα, αν βάλουμε την υπογραφή μας
σε μια προσπάθεια να φανεί δήθεν ότι προσεγγίζουμε με τους Τούρκους σε ειρηνική διαδικασία και μονιμοποιηθούν με την υπογραφή μας οι Τούρκοι, μετά τελειώσαμε. Μάλιστα. Τώρα, να σας πω, λέτε ότι όλο αυτό... Και κατέστησα επ' αυτού και τη Χίλαρη Κλίντον υπεύθυνη και τον Μπαρόζο, μιλήσαμε πολλή ώρα για το θέμα της Κύπρου και των Σκοπίων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτές τις συναντήσεις, γιατί την ανησυχία σας τη μοιραστήκατε μαζί μας για το θέμα του Κυπριακού. Πάμε να δούμε, ναι, τι είπατε με την Κλίντον, την οποία ανοιχτά στηρίζετε, έτσι. Ναι, επειδή όταν λέω ανοιχτά στηρίζω, ο αμερικανικός λαός θα αποφασίσει. Καλά, προφανώς. Και η Κλίντον δέχεται μια φθορά από την κόπωση του πολιτικού συστήματος. Έχει μια κόπωση το πολιτικό σύστημα και στην Αμερική. Και αυτός ο Τραμπ είναι ένας πολυεκατομμυριούχος. Άμα πάτε στην Αμερική, έχει πάρα πολλούς ουρανοξύστες, δικούς του ο Τραμπ. Και με τη δύναμη του χρήματος και δήθεν ότι πολεμάει τα τζάκια, μου θύμισε το Σαμαρά ο Τραμπ όταν πολέμαγε την Τώρα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μια τέτοια μάχη γίνεται. Η Κλίντον παρουσιάζεται σαν Τώρα και ο Τραμπ σαν ο Σαμαράς που θα φέρει αλλαγή, ανανέωση. Αλλά ο Σαμαράς, σε πάση περιπτώσει, δεν ήταν τρελός, ούτε ήταν... Ο Σαμαράς μπορεί να ήταν δεξιός, αλλά είναι ένας άνθρωπος με σόφρον, έτσι δεν είναι. Για τον Τραμπ είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ελπίζω ότι η απόσταση θα είναι αρκετά μεγάλη στο τέλος και θα λήξει αισίως το ζήτημα. Μάλιστα. Με τον Μπαρόζο τι συζητήσατε, πρόεδρε? Τον Μπαρόζο τον παρεκάλεσα, του είπα εμείς δεν θέλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε ευκαιρίες. Θέλουμε δηλαδή να έρθουν επενδυτές. Γιατί όταν μας δίνετε λεφτά, μέσα σε δύο μέρες τα τρώμε. Χρωστάμε εδώ, χρωστάμε εκεί. Ένα χάος η Ελλάδα τώρα, όταν έχουν χρέη 80% στην εφορία, 80 δις στην εφορία οι Έλληνες. Άλλα τόσα και παραπάνω σε ασφαλιστικά ταμεία. 120 σε κόκκινα δάνεια και 340 προς εξωτερικό χρέος, η Ελλάδα ένα τρεις. Το πρόβλημα Ελλάδα κοστίζει ένα τρεις. Λοιπόν, πάμε... Και μας έχουν αυτοί συνδέσει ότι ζητάμε λεφτά, έτοιμα λεφτά να τρώμε. Μάλιστα. Την ώρα που... Έδωσα λοιπόν μια νέα εκδοχή. Η Ελλάδα αντί χρημάτων ζητάει ευκαιρίες. Ελάτε να πείσετε τη διεθνή κοινότητα ότι ούτε για Brexit πάμε, ούτε για τίποτα. Ελάτε να στηρίξετε. Να φανεί ότι δεν κινδυνεύει, ναι, η Ελλάδα να φύγει τώρα από το ευρώ. Να σας πω, πρόεδρε μου, σε ποιο περιβάλλον αρθούν να επιχειρήσουν ξένοι επενδυτές? Λέω τι υποχρέωση είχα εγώ. Με αυτή τη φορολογία που έχουμε. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, τι υποχρέωση είχα εγώ. Γιατί ο Τσίπρας τώρα δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, γιατί αφού δεν έρχονται επενδύσεις, πρέπει ή να πτωχεύσει ή να βάλει φόρους. Ελάτε. Ακούστε, να είμαστε και... κύριε Σωτήρη μου, μια χώρα που δεν έχει επενδύσεις καθόλου και είναι αποκλεισμένη με capital control και όλα αυτά τα πράγματα, με τι τρόπο στέκει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα? Με τις δόσεις που κάθε τόσο παίρνει και με τη φορομπηχτική πολιτική του Τσίπρα, του Σαμαρά παλαιότερα, του Γιώργου Παπανδρέου ακόμη πιο παλιά. Μάλιστα. Βάζει φόρους, κόβει μισθούς και συντάξεις και έτσι επιβιώνει το ελληνικό κράτος. Ως πότε όμως? Μάλιστα. Πρόεδρε μου, ελάτε να δούμε, τώρα, ελάτε να δούμε λίγο την επικαιρότητα των ημερών. Την, ναι, ώρα που σας τράταραν εκεί τα ωραία, δεν ξέρω τι σας είχαν, είχαν ψητά, τυριά και τέτοια στην Ελασσόνα. Προλάβατε, φάγατε? Αν στην Ελασσόνα. Ναι. Στην Ελασσόνα πήγα και λίγο καθυστερημένα εγώ. Έφτασα 12 η ώρα. Ναι. Είχε τελειώσει η παρέλαση. Και πήγα μόνο με τον κόσμο. Είδα και πήγα με τον δήμαρχο που έκανε ένα τραπέζι σε καμία 80. Την ώρα λοιπόν που σας τράταραν στην Ελασσόνα, έβγαιναν οι ανώτατοι δικαστές από το Μέγαρο Μαξίμου, κάνουν μια δήλωση για τα μισθολογικά τους και αυτό αμέσως ανάβει πόλεμο, θα τα έχετε μάθει. Ήταν, ναι, ακούστε, ο Τσίπρας πάει να χαϊδέψει τους δικαστές ότι δεν θα τους πειράξει μισθολογικά. Αυτό δεν είναι τίμιο. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν μια ατιμία. Χαϊδεύουν τους δικαστές για να βγάζουν αποφάσεις υπέρ τους. Και οι δικαστές θα υποστούν τη θυσία που υφίσταται όλος ο λαός.
Όλος ο λαός θυσιάζεται και όλος ο λαός του την ώρα χάνει μέρος του εισοδηματός του. Δεν μπορούν να εξαιρούνται οι δικαστές, κατά την άποψή μου. Αν ο Τσίπρας τους χάιδεψε με σκοπό να βγάζουν αποφάσεις υπέρ του, αυτό είναι ατιμία. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με την αντιπαράθεση Εκκλησίας και Τσίπρα ή φίλοι καλύτερα? Η αντιπαράθεση αυτή θα οξυνθεί αν ξεκινήσει η διαδικασία για το Σύνταγμα και δεν μας προλάβουν εκλογές, γιατί φοβάμαι ότι θα προλάβουν εκλογές και δεν θα γίνει διαδικασία για το Σύνταγμα μελέτης. Ναι. Αν όμως γίνει μελέτη για το Σύνταγμα και πάνε οι εκλογές για πιο πέρα, για το Γενάρη, ας πούμε, τότε θα προκύψει, θα οξυνθεί το θέμα της Εκκλησίας. Γιατί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαχωρίσουν την Εκκλησία από το κράτος, όχι γιατί μισούν την Εκκλησία, αλλά γιατί θέλουν να πάρουν αριστερούς ψηφοφόρους από το ΚΚΕ, από τους Λαφαζάνιδες, να τους γδίσουν όλους αυτούς, να τους αφεμάξουν. Και κάποιοι άνθρωποι, όταν βλέπουν μια κυβέρνηση να τα βάζει με την Εκκλησία, χαίρονται. Είναι άθεοι και χαίρονται. Λοιπόν, φοβάμαι ότι ο Τσίπρας τα βάζει με την Εκκλησία, όχι γιατί θέλει να βλάψει την Εκκλησία, αλλά γιατί θέλει να πάρει ψήφους από το ΚΚΕ, από τους άλλους της Δραχμής, από όλους τους άλλους αριστερούς, που είναι έτοιμα παλαιό για αυτούς να χωρίσει η Εκκλησία από το κράτος. Μάλιστα. Για τον διαχωρισμό λέτε. Ψηφοθυρία αυτό που γίνεται εν ώψη εκλογών. Μάλιστα. Και η εβδομάδα ξεκίνησε με χημικά στους συνταξιούχους. Αυτό λάθος ήτανε, αλλά θέλετε να σας πω και κάτι. Εγώ είδα τη συνταξιούχη που δεν ήταν συνταξιούχη, ήταν του Λαφαζάνη και άνθρωποι. Κουνούσανε το πούλμαν. Αν αυτό το πούλμαν έπεφτε, κύριε Σωτήρη μου, θα σκότωναν τους από πίσω, λέτε. Θα σκότωνε τους από πίσω και ξέρετε τι θα λέγατε. Οι αλήτες που... Τώρα επειδή δεν σκότωσε κανέναν και φάγανε χημικά, τα βάλαμε με την αστυνομία. Από μια τρίχα, αν η πίεση επί αυτό του πούλμαν είναι... ήταν μεγαλύτερη, ναι, θα θρηνούσαμε 10-12 νεκρούς. Είδατε λοιπόν, από ένα πράγμα μπορεί να αλλάξει τελείως η άποψη του κόσμου. Κακώς βέβαια πέσανε χημικά, αλλά κακώς και νομίζει κάθε τάξη, ακόμη και οι συνταξιούχοι που τους σέβομαι, οι πατεράδες μας, που κι εγώ συνταξιούχος είμαι, και όλοι οι κοινωνικοί κλάδοι, οι γιατροί, της πολιτικής αεροπορίας, νομίζουν που έχουν δίκιο στα αιτήματά τους. Γιατί χάνουν λεφτά τους, κόβουν το αίμα, το γάλα των παιδιών τους. Αλλά δεν είναι λύση να πηγαίνουν έξω από το Μαξίμου να απειλούν, να βαράνε ξύλο με τους αστυνομικούς. Και δεν πρόκειται να κερδίζουν και τίποτα με αυτό. Και να πάνε να σκοτωθούν μπροστά στο Μαξίμου, ούτε μία δραχμή δεν πρόκειται να τους δώσει ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι στο χέρι του. Δεν είναι στο χέρι του κάθε Τσίπρα. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν με τις αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, που πηγαίναμε στο Μαξίμου απ' έξω και ο κάθε Ανδρέας Παπαντρίου ή ο Σημίτης έλεγε «Δώσ' τους μωρέ να δεις», δώσε, και τα αφαιρούσε από άλλους. Φόρτωνε άλλες κοινωνικές τάξεις με βάρη για να δώσεις τους μεν, τους δε κλπ. Εγώ τον πρέπει βλέπω έτοιμο πόλεμο το Λεβέντη για εκλογές. Εις το επανειδήν Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Την αγάπη μου, Σωτήρη, να είστε καλά. Σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Γεια σας.